κάτι πήγε στραβά αρχικά και δεν καταφέρατε να μπείτε σε αυτή την αναμέτρηση, να διεκδικήσετε την νίκη μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι διαχειριστήκαμε καλά την νίκη που κάναμε προηγούμενη αγωνιστική. Ξεκάθαρα. Υπήρχε μια χαλάρωση που τελικά μας βγήκε εδώ. Το δώσαμε κάποια σουτ σε κάποιους παίχτες από την ομάδα της ΠΑΕΚ που συνήθως δεν τα βάζουν σήμερα, ήταν η μέρα τα βάλανε. Μετά πάνω σε αυτό μας έπιασε πανικός, δεν είχαμε ηρεμία και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Όταν τρως 92 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για νίκη όταν τρως 92 πόντους. Αυτά. Συνεχίζουμε. Είδαμε την ομάδα της πάντως να βγάζει ένα είδους αντίδρασης στα μισά της τελευταίας περίοδου. Πλησιάσατε, φτάσατε κοντά, αλλά δεν καταφέρατε να φτάσετε στην ανατροπή. Αντίδραση σε όσους αγώνες έχουμε παίξει, έχουμε βγάλει. Και σε παιχνίδια που πήγαν και χειρότερα στην αρχή από αυτό, πάντα βγάζουμε αντίδραση. Για κάποιο λόγο που προσπαθούμε να βρούμε, δεν ξεκινάμε το ίδιο δυνατά. Κάπου κοιμόμαστε, κάπου δεν μπαίνουμε έτοιμοι να δώσουμε μάχη, γιατί είναι μάχη εδώ πέρα. Τα άλλα παιδιά μπήκαν έτοιμα για μάχη, παλεύαν κάθε μπάλα. Εμείς δεν παλεύαμε και αυτό νομίζω ήταν δικαίη νίκη. Άρα, τι πρέπει να αλλάξετε εσύ για τη συνέχεια για να καταφέρετε να πάρετε περισσότερες νίκες? Λίγο το μετάλλητή μας όπως μπαίνουμε στο γήπεδο, όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Είμαστε νεανική ομάδα. Συνήθως τα συναισθήματα πάνε, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν πολύ εύκολα. Ακόμα και σε ένα δεκάλεπτο ή σε πέντε κατοχές αλλάζει όλο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να μάθουμε αυτό και να χτίσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.